Με ανοιχτές πληγές, το Υπουργείο Υγείας ρίχνει στη μάχη όσα μέτρα μπορεί για να επιφέρει επιδημιολογική ισορροπία. Ένα μεγάλο κενό που αφήνει τη μετάλλαξη όμικρον να αλωνίζει είναι τα αεροδρόμια. Από τη μία παρατηρείται μεγάλος αριθμός εισαγόμενων κρουσμάτων. Από την άλλη, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας στον Α, κάποιοι γνωρίζοντας πως είναι θετικοί στον ιό, ταξιδεύουν κανονικά προς Κύπρο. Θέλουμε να σταματήσουμε τα άτομα που είναι θετικά να μπαίνουν στα αεροπλάνα μας. Περίπου 70 άτομα πριν 2 μέρες να είναι θετικοί και να ταξιδεύουν. Τα κέντρα διασκέδασης μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο, αφού από τις 30 Δεκεμβρίου, δηλαδή από σήμερα, το ανώτατο όριο για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικά κέντρα είναι 400 άτομα, με τους σταμόνες να είναι καθήμενοι και των χωρών απαγορεύεται. Αίτημα του συνδέσμου είναι όπως το μέτρο μπει σε εφαρμογή στις 3 του Γενάρη. Ο Μιχάλης Χατζιμπαντέλα εξηγεί τους λόγους απόφασης του συγκεκριμένου μέτρου. Τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης έχουν δείξει αρκετές εστίες μετάδοσης του ιού στους συγκεκριμένους χώρους. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται και για το μέτρο που αφορά στη τηλεργασία στο 40% για κάθε εταιρεία ή οργανισμό του τομέα παροχής υπηρεσιών, που μπαίνει σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου. Κάποιοι δεν μπορούν με 40% απουσία να δουλέψουν. Δεν χρειάζεται να μας πει ότι πρέπει να λείπουμε κατά 40%. Εκεί που μπορεί να γίνει, γίνεται. Θέλουμε στα γραφεία να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Το κοντέ των εκδηλώσεων μηδενίζεται με τον κλάδο να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Για κάποιο λόγο μας κλείνουν, αλλά είμαστε ανοιχτοί. Οι εκδηλώσεις όλες σχεδόν έχουν ακυρωθεί 100%. Εν αναμονή είναι το Υπουργείο Υγείας και για την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Η γνωμάτευση θα δοθεί στα χέρια του Μιχάλη Χατζιμπαντέλα αρχές του νέου χρόνου.